Ματούλα, ξεκινάω με μελωδία, με χαρά, με ευτυχία. Μιλάμε για την κατάθλιψη, την χαμογελαστή κατάθλιψη σήμερα. Mm-hmm. Τι είναι αυτό το φρούτο καινούριο, είναι και το βλέπω παντού μπροστά μου. Όχι, είναι απλά ένας όρος πιο έτσι εκλαϊκευμένος. Είναι ουσιαστικά mm-hmm. αυτό που λέμε στην εμείς επιστήμονες, είναι η άτυπη κατάθλιψη, δηλαδή δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά της κατάθλιψης. Εγώ ξέρω την άτυπη πνευμονία, την άτυπη κατάθλιψη. Υπάρχει και δεν η άτυπη κατάθλιψη, άτυπη. Που είναι, για πάμε να το δούμε αυτό. Ωραία. Δεν έχει τα... έχει αντίθετα χαρακτηριστικά από αυτά της κατάθλιψης. Δηλαδή, τα συμπτώματά της είναι τα εξής. Οι άνθρωποι συνήθως έχουν υπερβολική όρεξη για φαγητό. Αυτό σημαίνει ότι παίρνουν και βάρος. Ενώ στην κλασική κατάθλιψη συνήθως οι άνθρωποι δεν έχουν διάθεση για φαγητό. Ναι. Στην άτυπη κατάθλιψη οι άνθρωποι μπορεί να νιώσουν ευεξία ή χαρά από ένα καλό γεγονός, από το άκουσμα μιας καλής είδησης. Αλλά η επίδραση αυτού του πράγματος φεύγει πάρα πολύ γρήγορα για να επιστρέψουν πάλι σε ένα αίσθημα βαθιάς θλίψης. Ενώ στην κλασική κατάθλιψη οι άνθρωποι νιώθουν μόνιμα θλίψη. Είναι εύκολο να νιώθουν, δεν νιώθουν χαρά. Επίσης, στην άτυπη κατάθλιψη δεν πλήττεται καθόλου το κομμάτι της ενέργειας. Δηλαδή οι άνθρωποι είναι... Δεν πλήττεται. Όχι, δεν. Είναι power, super δυναμική. Και πολύ παραπάνω από το κανονικό. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβεις έναν άνθρωπο που έχει άτυπη κατάθλιψη, γιατί συνήθως καταβάλει μία υπερπροσπάθεια για να μην φανεί προς τα έξω αυτό που νιώθει και που είναι μία βαθιά θλίψη. Να μην φανεί μόνο προς τα έξω. Κάτσε, θέλω να τελειώσουμε, τα συμπτώματα. Να την κρατήσω εγώ την ερώτησή μου. Οπότε, επίσης πάρα πολλές ώρες ύπνου. Μιλάμε δηλαδή από 10 ώρες και παραπάνω την ημέρα ότι έχει ανάγκη αυτός ο άνθρωπος να κοιμάται. Ενώ πάλι στην κλασική κατάθλιψη συνήθως εκεί θα δούμε αϋπνία. Επίσης το κομμάτι της κόπωσης δεν έρχεται πάλι σαν κόπωση, αλλά συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις οι άνθρωποι νιώθουν βαριά τα άκρα τους, τα πόδια τους, τα χέρια τους, σχεδόν μία ώρα τη μέρα, έτσι νιώθουν ένα βάρος, σαν να κουβαλούν ένα βάρος. Επίσης θα δούμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν συνήθως κάποια θέματα στο κομμάτι των σχέσεων. Και αυτό συμβαίνει γιατί είναι πολύ ευαίσθητο κομμάτι της κριτικής και της απόρριψης. Δηλαδή? Αυτό τι σημαίνει, ότι στη δουλειά τους ή στους, δυσκολεύονται να κρατήσουν σταθερές βαθιές σχέσεις και αυτό γιατί πάρα πολύ εύκολα θα νιώσουν θυγμένοι. Ότι τους έχουν προσβάλει, ότι τους έχουν κρίνει. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητοι σε αυτό το κομμάτι και γι' αυτό αποφεύγουν και τις πολύ στενές σχέσεις. Έχουν σχέσεις, αλλά συνήθως όλοι όχι στενές και χωρίς διάρκεια, συνήθως. Οπότε πλήττεται και το κοινωνικό τους το κομμάτι. Οπότε βλέπουμε ότι έχει συμπτώματα τα οποία δεν είναι καθόλου εύκολο ο συγγενής μας, ο φίλος μας να διακρίνει ότι εγώ έχω κατάθλιψη. Είναι η απάνω-απάνω κατάθλιψη, σαν να λέμε, όχι η απάνω-απάνω, δηλαδή το έχεις εσύ αυτό, αλλά προσπαθείς να το... Απλά οι άνθρωποι το καλύπτουν πάρα πολύ καλά. Καταβάλλουν μια εκπαιδευτεί να το κάνουν. Ακριβώς. Αυτό τους. Είτε προσπαθούν να ξεγελάσουν και τον ίδιο τους τον εαυτό ότι δεν συμβαίνει. Γι' αυτό συνήθως θα δούμε ότι είναι υπερδραστήριοι. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που θα δούμε, ρε παιδί μου, θα πούμε ότι ξέρεις κάτι. Αυτός, ρε παιδί μου, λίγο το παρακάνει. Γιατί ακριβώς καταβάλει μια υπερβολική προσπάθεια να δείξει ότι όλα είναι καλά, τα καταφέρνει σε όλα πάρα πολύ καλά, για να καλύψει πάρα πολύ το να νιώσει αβοήθητος, να νιώσει ανήμπορος. Οπότε καταβάλει μια υπερπροσπάθεια να δείχνει συνέχεια δυνατός και ότι τα καταφέρνει όλα και πολύ καλά. Γι' αυτό να το δείξει στους παρακάνει. Άλλους ή να το δείξει κυρίως τον εαυτό του, δηλαδή και φοβάται να αντιμετωπίσει την αλήθεια του ίδιος. Συνήθως ναι, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μάθει από το περιβάλλον τους να δείχνουν πάντα δυνατοί. Δηλαδή το περιβάλλον έχει μια τέτοια προσδοκία. Είναι παιδιά που μεγάλωσαν έχοντας οι γονείς τους την προσδοκία ότι είναι το δυνατό μου το παιδί, το ικανό μου το παιδί, το καλό μου το παιδί, που πάντα τα καταφέρνει. Είναι το στήριγμά μου, είναι το αποκούμπι μου. Δηλαδή συνήθως τέτοιοι άνθρωποι έχουν μεγαλώσει ένα περιβάλλον που έχει μεγάλες προσδοκίες και χαμηλή αυτοεκτίμηση. Δηλαδή, για να το πούμε πιο απλά, οι γονείς έχουν πολλά αποθυμένα προσωπικά. Και όλα αυτά τα προβάλλουν πάνω στα παιδιά τους, με μια ανάγκη τα παιδιά τους να πετύχουν, τα παιδιά τους να τους βγάλουν ως προπρόσωπους.
Οπότε αυτό έχει σαν αποτέλεσμα είναι άνθρωποι που δεν έχουν μάθει να εκφράζουν το συναίσθημα, αλλά ούτε να έχουν και επαφή με το συναίσθημα. Αλλά εάν σταματήσουν λίγο, νιώθουν μια θλίψη. Έχουν μια θλίψη μέσα τους. Το ξέρουν δηλαδή. Ωραία, Ματούλα, μου μιλάς για το 90% του πληθυσμού αυτή τη στιγμή σχεδόν. Πρέπει και χρειάζεται όμως να έχει αρκετά από αυτά τα συμπτώματα, όχι ναι, ένα okay. μόνο. Έτσι, αυτό όπως δηλαδή, ισχύει σε κάθε περίπτωση που περιγράφουν είναι, συμπτώματα βέβαια, κτλ. Δεν θα είναι ένας άνθρωπος ότι ένας άνθρωπος έχει υπερβολική όρεξη για φαγητό, παίρνει κιλά, έχω άτυπη κατάθλιψη. Συνδυάζεται. Κοιμάμαι πολύ. Γενικά νιώθω μία αίσθηση, πάρα πολύ συχνά νιώθω θλίψη, νιώθω μελαγχολία. Μπορεί να νιώθω χαρούμενος κατά διαστήματα, αλλά αυτό κρατάει λίγο. Έτσι ξεγελάς πολύ εύκολα τον εαυτό σου όμως, γιατί με βλέπεις και εστιάζω πιο πολύ στο πώς το δουλεύουμε με το μέσα μας παρά με τους έξω. Γιατί τελικά, Ματούλα, με αυτό έχει σημασία, να σου πω την αλήθεια. Βέβαια. Και εσύ το ξέρεις καλύτερα από εμένα. Ναι, αν δεν το συνειδητοποιήσω εγώ. Όταν έχεις αυτή τη δυνατότητα να εισπράττεις χαρά από πράγματα και ας ξαναβουτάς μετά στη θλίψη σου μετά, σε κοροϊδεύει πολύ άσχημα αυτό το πράγμα. Γιατί λες, μωρέ, εντάξει, ναι, δεν είμαι flat, δεν είμαι πεθαμένος μέσα μου, δεν έχω αυτό το νεκρό της κατάθλιψης. Καλά, είμαι απλά, μπορεί να περνάω και λίγο ζόρια. Ή έτσι είναι η ζωή. Αυτό συνήθως είναι μια βαθύτερη ιδέα αυτών των ανθρώπων, ότι έτσι είναι τα πράγματα, έτσι είναι η ζωή. Και δεν αυτό. Αλλάζουν τα πράγματα. Δεν θα παραμείνουν έτσι γιατί κάπως έτσι έχουν μάθει από, γιατί συνήθως αυτό ξεκινάει λίγο από την εφηβεία. Έτσι είναι μια ήπια μορφή κατάθλιψης που ξεκινάει από την εφηβεία. Οπότε καταλαβαίνεις και ότι ο άνθρωπος μαθαίνει να ζει με αυτόν τον τρόπο. Και επειδή το καμουφλάρει πάρα πολύ καλά, είναι πάρα πολύ εύκολο και επειδή είναι και πάρα πολύ λειτουργικός, δεν έχει αυτή τη δυσλειτουργικότητα που έχει η κατάθλιψη, είναι πάρα πολύ εύκολο να ξεγελάσει τον εαυτό του. Ουσιαστικά να το αποφεύγει. Γιατί αν σταθεί λίγο, ξέρει πολύ καλά μέσα του. Δεν είναι, καμιά φορά χρειάζεται λίγο να σταθούμε και ξέρουμε τι νιώθουμε μέσα μας. Μετά να δεις πως ξανατρέχουμε στα προηγούμενα και να οι υποχρεώσεις και να οι δραστηριότητες και να τα project για να μην δούμε αυτό που συμβαίνει για μέσα. Να μην το δούμε. Συνήθως, είπες πριν ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν χαμηλή αυτοεκτίμηση Μεγαλώνουν. Και υψηλές προσδοκίες. Ναι, μεγαλώνουν υπό αυτές τις συνθήκες. Είναι κοινό χαρακτηριστικό? Συνήθως ναι, θα δούμε ένα τέτοιο προφίλ. Δηλαδή είναι άνθρωποι που έχουν επιτυχίες, έχουν μια επιτυχημένη εικόνα, αλλά από κάτω υπάρχει μια χαμηλή αίσθηση αξίας. Και αυτό γιατί συνήθως δεν είναι απαραίτητο ότι όλα αυτά που κάνουν και πράγματα που στην πραγματικότητα είναι η επιλογή τους. Και δεν είναι πράγματα τα οποία τα κάνω γιατί έτσι πρέπει να είναι, γιατί πρέπει να πετύχω. Οπότε επειδή ακριβώς αυτό δεν συντονίζεται με το μέσα τους, είναι και αρκετά θλιμμένοι. Υπάρχει μια σύγκρουση εσωτερική. Αλλά είναι μια εικόνα επιτυχημένη, αρκετά επιτυχημένη. Με μια βαθύτερη όμως αίσθηση ότι δεν αξίζω. Δηλαδή κάτω από όλα αυτά, αν κάτσει ένας άνθρωπος λίγο και το αναλύσει και μπει μέσα του, κάτω από όλα αυτά, θα δει ότι έχει την αίσθηση ότι δεν αξίζει. Ότι δεν αξίζει ούτε η ζωή, ότι δεν αξίζει και ο ίδιος. Και θέλω να σου πω γιατί αυτό είναι το λίγο επικίνδυνο με αυτή τη μορφή κατάθλιψης. Γιατί επειδή ακριβώς συνδυάζεται η θλίψη με την ενέργεια, δηλαδή ο άνθρωπος έχει ενέργεια, πολλές φορές μπορεί πολύ πιο επιτυχημένα να αυτοκτονήσει. Με μεγαλύτερη. Γι' αυτό πολλές φορές θα δούμε ναι, αυτοκτόνησε, αλλά δεν του φαινόταν. Τίποτα δεν μπορούσε να μας κάνει να καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος είχε προβλήματα. Αλλά συνήθως οι προσπάθειές τους είναι επιτυχημένες. Γιατί έχουν την ενέργεια, έχουν τη δύναμη να το κάνουν. Κάτι που στην κατάθλιψη την κλασική, για να το πούμε έτσι, ο άνθρωπος δεν την είναι. Έχει έλλειψη ενέργειας για να πραγματοποιήσει κάτι ακόμα τέτοιο. Ακόμα και αυτό, να πάρει την πρωτοβουλία, ακριβώς, να το σχεδιάσει. Αυτή την κατεύθυνση. Ναι. Ενώ σε αυτή την περίπτωση ο άνθρωπος έχει τη δύναμη σαν να το κάνει. Σαν περίστροφο είναι αυτό. Ναι. Δηλαδή είναι σαν να είσαι ένα περίστροφο. Και ξέρεις τι, για να το καταλάβουμε λίγο, γιατί καταλαβαίνω ότι ακούγεται λίγο από την άλλη μια είμαι επιτυχημένος, γελάω, από την άλλη νιώθω θλίψη, είναι αυτό που αν έχουμε όλα αυτά τα συμπτώματα και υπάρχει μια βαθύτερη αίσθηση κενού, ότι υπάρχουν πάρα πολλά, δηλαδή απ' έξω η πραγματικότητά μου είναι έτσι όπως θα ήθελα να την έχω στήσει, τα καταφέρνω σε όλα καλά, αυτό δεν το ξέρω προς το παρόν, απλά μου δημιουργεί τη θλίψη, αλλά εγώ έχω μια βαθύτερη αίσθηση κενού,
δεν με γεμίζουν όλα αυτά. Έχω μια βαθύτερη αίσθηση κενού και μια μελαγχολία. Σαν όλα αυτά ωραία είναι, σαν μια ωραία ταινία που την παρατηρώ όμως και δεν τη ζω ακριβώς, δεν τη βιώνω. Λίγο το ανικανοποιεί, το δουλεύει πολύ, λίγο πολύ. Μέσα, έχεις αυτή την αίσθηση του ανικανοποιεί. Του κενού, ναι, ότι νιώθω αυτό που λέμε, ένα κενό. Και... Ναι, και τι έγινε, και δηλαδή άμα σταθούμε λίγο και σταματήσουμε όλοι, όλο αυτό το τρέξιμο, όλες αυτές τις δραστηριότητες, θα έρθει και τι. Τι είναι αυτό τώρα, μου κάνει, δεν μου ταιριάζει, μου δίνει κάτι, δεν μου δίνει μάλλον. Εκεί τώρα χρειάζεται, Ανδριανή, για να καταφέρει ένας άνθρωπος να έρθει σε επαφή με αυτό, γιατί στην κατάθλιψη την κλασική μπορεί ο συγγενής να το δει και να πλησιάσει τον άνθρωπο και να τον βοηθήσει, αν είναι δεκτικός. Σε αυτή την περίπτωση, στην άτυπη κατάθλιψη, χρειάζεται ο ίδιος ο άνθρωπος να το δει. Δεν μπορεί κανείς απ' έξω να το καταλάβει. Κανείς, ναι. Πολύ δύσκολο, εκτός αν έχουμε ένα φίλο, ένα σύντροφο που έχει πολύ ευαίσθητες κεραίες. Πολύ ευαίσθητες. Και γι' αυτό ακριβώς χρειάζεται αυτό να κάτσει ο ίδιος ο άνθρωπος. Δηλαδή, αν ένας άνθρωπος σήμερα που μας ακούει και δει ότι τα έχει σχεδόν όλα αυτά τα συμπτώματα, δεν είναι ανάγκη να... Ας κάτσει ο ίδιος να δει με τον εαυτό, ας κάνει μια παύση, ένα σταμάτημα. Και να δει τι συνέστημα έχει. Νιώθει συχνά δυσφορία, νιώθει συχνά θλίψη, νιώθω συχνά στεναχωρημένος. Λίγο να σταματήσει, να κάνει αυτό που λέμε μία παύση, ένα σταμάτημα. Και εκείνος μπορεί να απαντήσει. Γιατί όπως είπαμε, το ότι έχουμε όλα αυτά τα συμπτώματα δεν σημαίνει ότι έχουμε και κατάθλιψη. Αλλά ο καθένας που θα κάτσει λίγο, θα στραφεί προς τα μέσα, άσχετα από αν η πραγματικότητα απ' έξω είναι όλα τέλεια και πολύ καλά, μπορώ να το απαντήσω αυτό. Τι νιώθω, τι σκέφτομαι. Αν σταματήσει λίγο, μπορεί να το καταλάβει. Μπορεί να καταλάβει αν έχει κατάθλιψη. Αλλά χρειάζεται να το κάνει ο ίδιος. Και να είναι λίγο ειλικρινής με τον εαυτό του άνθρωπος αυτό. Θέλει μία συζήτηση, γιατί αυτό, Ανδριανή, ακούγεται απλό, αλλά δεν είναι και δεν το κάνουν. Δηλαδή, πόσες φορές μέσα στη μέρα μας μπορεί να νιώσουμε έτσι μια δυσφορία εσωτερική και θα κάνουμε ότι δεν συνέβη. Έχουμε εκπαιδευτεί να το πολύ καλά βάζουμε στην άκρη, γιατί έλα μωρέ, εντάξει, δεν είναι τίποτα, πάμε τώρα, προχωράμε τη δουλειά μας. Αλλά είναι άλλο η αποφυγή, άλλο το αποφεύγω και άλλο το κάθομαι και το συνειδητοποιώ. Δεν σημαίνει ότι θα κάτσω να το συνειδητοποιήσω και το επόμενο είναι απελπισία. Κάθομαι και το συνειδητοποιώ και το λέω στον εαυτό μου. Είμαι δυστυχισμένη. Δηλαδή το να κάτσεις να πεις ναι, τελικά είμαι. Αυτό από εκεί και πέρα αρχίζει μια άλλη δουλειά του γιατί αξίζει να κάνω κάποια πράγματα ώστε αυτό να το αλλάξω και να φύγω από την πεπατημένη, από αυτό που έμαθα, γιατί όλοι κάτι μαθαίνουμε και μετά έτσι πολύ αυτόματα απλά το ακολουθούμε και δεν σταματάμε ποτέ, εκτός αν κάτι πολύ δύσκολο συμβεί, για να του βάλουμε ένα ερωτηματικό να δούμε είμαστε εντάξει με αυτό. Λοιπόν, σταμάτημα, πρώτα αυτό χρειάζεται, λίγο να σταματήσω, λίγο να κάτσω με μένα, λίγο να με ρωτήσω τι νιώθω. Νιώθω στεναχώρια, ωραία, γιατί τη νιώθω αυτή τη στεναχώρια. Είναι μια εσωτερική κατάσταση. Γιατί τη νιώθω, τι είναι αυτό που μου συμβαίνει, τι είναι αυτό που σκέφτομαι, πίσω από αυτή τη στεναχώρια ποιες είναι οι σκέψεις μου, ότι πρέπει να τρέχω συνέχεια και πρέπει να τα καταφέρνω για να είμαι αγαπητός, για να είμαι δυνατός, για να με αποδέχονται οι άλλοι, για να τους ικανοποιώ, για ποιο λόγο, τι ψάχνουν, την αγάπη, την αποδοχή. Την επιβράβευση, δεν όλο είναι αυτό πάντα ανάγκη να πάμε να μας πει ένας ειδικός τα συμπτώματα και έχεις αυτό και εμείς να κάτσουμε. Δηλαδή θέλω πάρα πολλοί άνθρωποι να μάθουν να το κάνουν με τον εαυτό τους, να κάθονται. Είμαστε οι πιο ειδικοί σε αυτό. Ξέρεις τι σκέφτομαι. Όταν έρχεται αυτή η στιγμή που κάνουμε το pause και δίνουμε χρόνο στον εαυτό μας και λέει «Ωραία, τι σου συμβαίνει τώρα, αυτό, αυτό και αυτό. Δεν μου αρέσει, δεν νιώθω καλά. Εντοπίζουμε αυτά τα στοιχεία που μας μπλοκάρουν μέσα μας». Συνήθως ξέρεις τι κάνουμε. Φεύγουμε και κρυβόμαστε και λέμε «Εντάξει μωρέ, ναι, μπορεί να είναι δύσκολο και να νιώθω πάρα πολύ καλά, αλλά εγώ έτσι έχω μάθει και λειτουργώ και μέσα ακόμα και στις δυσκολίες νιώθουμε μια σχετική ασφάλεια γιατί αυτό γνωρίζουμε να κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Θα ξυπνήσουμε και το άλλο πρωί και θα πάμε σε αυτή τη δουλειά που μπορεί να μην μας λέει τίποτα και να μην μας κάνει καθόλου χαρούμενος και παραγωγικούς, αλλά εγώ αυτό ξέρω, αυτό θα κάνω. Θα επιστρέψουμε σε ένα μοτίβο ζωής που μπορεί να μην μας λέει τίποτα, να λείπει αυτή η χαρά και η
αυτό που, το εγκατεστημένο που λες ότι τώρα ναι, το απολαμβάνω αυτό που κάνω. Να έχεις αυτή τη μόνιμη ανησυχία, αλλά λες, εντάξει, τόσα χρόνια έτσι ζω τώρα, θα τα αλλάξω μια στιγμή. Και να κάνω τι, να τα φέρω όλα τούμπα. Να χωρίσω τη γυναίκα μου, να χωρίσω τον άντρα μου, να αλλάξω τη δουλειά μου, να απαρνηθώ τους γονείς μου, να αλλάξω τους φίλους μου. Mm-hmm. Σου λέω, σε σκέψη μπορεί να κάνει ο κόσμος. Mm-hmm. Η λύση σε αυτό είναι τα πετάω όλα και ξεκινάω από την αρχή. Όχι, και το έχουμε ξαναπεί από εδώ. Ποτέ δεν είναι αυτή η λύση. Η λύση πάντα είναι βήμα-βήμα και ποτέ δεν ξυπνάμε ένα πρωί να κάτσουμε να τα καταστρέφουμε όλοι. Και μπορεί να μην χρειάζεται αυτό. Πριν αρχίσουμε να πούμε ότι κάτι τελείωσε, τελείωσε η δουλειά μου, τελείωσε η σχέση μου, χρειάζεται να δούμε αν υπάρχουν κάποια περιθώρια βελτίωσης. Για να το δούμε όμως αυτό, πρέπει πρώτα να παραδεχτώ ότι έτσι όπως είναι δεν μου αρέσει. Δεν είμαι καλά μέσα σε αυτό. Οπότε αφού κάνω κάποια βήματα και δω ότι δεν αλλάζει τίποτα, τότε πια μιλάμε ότι ήρθε η ώρα να το τελειώσω. Για να μην κάνουμε αυτή η αποφυγή που περιγράφεις, Ανδριανή, είναι πάρα πολύ φυσιολογική, την κάνει ο άνθρωπος, γιατί έχει αυτό που λέμε στην ψυχολογία ένα δευτερογενές όφελος, δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Εγώ υποφέρω στη δουλειά μου, ναι, δεν περνάω καλά, αλλά ποιο είναι το όφελός μου. Νιώθω ασφαλής, ξέρω πάρα πολύ καλά το περιβάλλον, παίρνω χρήματα από αυτό, οπότε εξασφαλίζω το κομμάτι της επιβίωσης, άρα έχω ένα δεύτερο όφελος από αυτό. Άρα θυσιάζω το πρώτο κομμάτι. Μπορεί να έχω όλα αυτά, να μην περνάω καλά, αλλά επειδή έχω τα υπόλοιπα, συνεχίζω να μένω σε αυτό που ξέρω. Για να έχουμε λίγο να είμαστε λίγο αφυπνισμένοι, είναι καλό να κάτσουμε λίγο πάλι με τον εαυτό μας και να απαντήσουμε γιατί. Γιατί αξίζει εγώ η ματούλα να καταβάλω μία προσπάθεια εξέλιξης, να πάω παρακάτω και όχι να συνεχίσω να καταβάλω μία προσπάθεια να συνεχίζω να μένω στον εγκλωβισμό. Και ακούγεται πάλι απλό, αλλά πρέπει να κάτσω πολύ σοβαρά να απαντήσω σε αυτό το ερώτημα. Γιατί εγώ συγκεκριμένα αξίζει να εξελιχθώ, αξίζει να φύγω από αυτό το φαύλο κύκλο με τα μικρά-μικρά βήματα που χρειάζεται. Γιατί αξίζει. Να απαντήσω αυτό το ερώτημα, αυτό χρειάζεται να απαντήσει ο καθένας. Και για τον καθένα η απάντηση είναι διαφορετική. Ναι. Για τον καθένα είναι διαφορετική, αλλά πρέπει πρώτα να κάτσει με τον εαυτό του πριν έρθει αυτή η στιγμή η δύσκολη που πάλι θα πέσει στον ίδιο φαύλο κύκλο, γιατί είναι πάρα πολύ λογικό να το κάνει, να έχει αυτή την απάντηση, ώστε όταν έρθει εκείνη πάλι η στιγμή που θα επιλέξει αυτό που τον εγκλωβίζει, να ξέρει, όχι, αυτή τη φορά δεν θα επιλέξω αυτό, γιατί αξίζει να μην το κάνω. Γιατί εγώ θέλω να ζήσω αυτή τη ζωή και αξίζει να κάνω βηματάκια προς αυτή τη ζωή. Ναι, αλλά φοβάμαι, πρέπει να... θα σου πει. Φυσικά. Φοβάμαι γιατί δεν ξέρω το παρακάτω ή ξέρω ότι αυτό που θέλω και θα με κάνει χαρούμενο δεν θα κάνει άλλους χαρούμενους, όλους αυτούς που θέλω να κρατάω ικανοποιημένους. Γι' αυτό λέμε, Ανδριανή, ότι πάντα ξεκινάμε πάρα πολύ μικρά βήματα. Δηλαδή, δεν θα ξεκινήσουμε από το πιο δύσκολο, να κάνουμε δηλαδή μια... Να έχουμε μια στάση ζωής που θα ανατρέψει τα πάντα. Ξεκινάμε το πιο απλό. Αρχίζω εγώ ίδιος να ικανοποιώ τον εαυτό μου. Ναι. Να κάνω μικρά πράγματα που να μου χαρίζω την απόλαυση και να επεξεργάζομαι την ενοχή που έχει. Να μάθω μάλλον να την αντέχω. Το ότι νιώθω ενοχή, το ότι εγώ τώρα απολαμβάνω, ικανοποιούμε. Παράδειγμα, θα ζητήσω βοήθεια, θα ζητήσω ας πούμε από τον άντρα μου να κρατήσει σήμερα το παιδί μας για να πάω εγώ να κάνω μια βολτίτσα, που συνήθως δεν θα το κάνω. Από πολύ μικρά πράγματα, δεν το κάνουμε απότομα και γιατί εκεί φοβάται ο άνθρωπος και κάνει χίλια με τα βήματα πίσω. Ωραία, και εμείς δεν θέλουμε να κάνουμε βήματα πίσω, θέλουμε να... Ναι. Σταθούμε λίγο στο τώρα και να πάμε και λίγο πιο κάτω. Οπότε ξεκινάμε πολύ μικρά βήματα. Συνήθως χρειάζεται αυτοί οι άνθρωποι να ξεκινήσουν ζητώντας βοήθεια, ζητώντας χάρες. Ναι. Μικρές χάρες. Θα σου πω, δηλαδή μπορεί να είναι κάτι πάρα πολύ μικρό. Μπορεί να χρειάζομαι να πάρω τηλέφωνο τη φίλη μου τώρα που έρχεται για καφέ να της πω, μπορείς να μου... Κρατάς να μου φέρεις και δύο λεμόνια. Δεν το κάνουν αυτοί οι άνθρωποι συνήθως. Θέλουν όλα τα πάντα να περνάνε από τα χέρια τους. Τα πάντα. Γιατί? Για να έχουν τον έλεγχο. Και να έχουν τον έλεγχο και γιατί έτσι έχουν μάθει. Είναι ο αυτόματος πιλότος. Είναι το αυτοματισμό. Superwoman. Ναι. Τα κάνω όλα. Δεν επιβαρύνω κανέναν. Δεν έχω υποχρέωση σε κανέναν. Δεν γίνομαι βάρος σε κανέναν. Δεν χρειάζομαι βοήθεια από κανέναν. Τα καταφέρνω όλα μόνος μου. Δεν κάθονται να το σκεφτούν. Γιατί απλά δεν το κάνουν. Δεν έχουν μάθει να το κάνουν. Δεν το σκέφτονται. Ναι. Δεν πάει καν το μυαλό τους. Γι' αυτό πρέπει να πολύ συνειδητά, δηλαδή χρειάζεται να το υπενθυμίζουν στον εαυτό τους για να μάθουν να ζητούν βοήθεια.
Ωραία. Και αν ξεκινήσουν να ζητούν βοήθεια από τα μικρά, μέχρι και τα πιο ουσιαστικά στην πορεία, αυτό πώς θα τους βοηθήσει, τι θα μαλακώσει μέσα τους? Πρώτα απ' όλα, εκεί, Ανδριανή, μαθαίνεις να μοιράζεσαι. Μαθαίνεις να παραδέχεσαι ότι δεν, τι έχει αυτή η άτυπη κατάσταση, ότι είμαι σούπερ δυνατός, ότι μπορώ να τα κάνω όλα. Τότε μαθαίνεις τον εαυτό σου ότι μαθαίνω, μπορώ να μοιραστώ. Αρχίζω να, σιγά σιγά να είμαι εντάξει με την ιδέα ότι δεν είμαι σούπερ ήρωας, ότι είναι στιγμές που είμαι ευάλωτος, είναι στιγμές που είμαι αδύναμος και χρειάζομαι βοήθεια από τους άλλους, ότι αυτό είναι εντάξει. Αυτό χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά μέχρι να έρθει ο άνθρωπος να μπορεί να το εμπεριέχει και να πει είναι εντάξει να χρειάζομαι βοήθεια. Είναι εντάξει να αισθάνομαι θλιμμένος ενώ όλα είναι καλά γύρω μου, γιατί και αυτό μπορεί να συμβεί στη ζωή μας. Και είναι πολύ στρεσογόνο. Ναι, μπορεί να είμαι στεναχωρημένος παρόλο που έχω χτίσει πολύ καλά πράγματα στη ζωή μου. Μπορεί να είμαι στεναχωρημένος. Αυτό συμβαίνει σε πάρα πολλούς ανθρώπους. Οπότε τι συμβαίνει, Ανδριανή? Αρχίζει σιγά σιγά ο άνθρωπος και νιώθει ότι ανήκει, μπαίνει πάλι στη ζωή σαν άνθρωπος πλέον και όχι σαν σούπερ ήρωας. Γιατί οι σούπερ ήρωες είναι και λίγο, όχι λίγο, είναι μόνοι τους με έναν τρόπο. Οπότε αρχίζει πάλι και συνδέεται. Συνδέεται με την οικογένειά του, συνδέεται με τους φίλους του, αρχίζει και συνδέεται με τη ζωή με έναν έτσι πιο ρεαλιστικό και αληθινό τρόπο, γιατί το άλλο είναι σαν μια πανοπλία. Ο πίσω από αυτό κρύβεται συνήθως έτσι ένας άνθρωπος που νιώθει ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει. Αλλά εκεί μαθαίνει ότι είναι τάξη και να μην μπορώ να τα καταφέρω, δεν θα συμβεί κάτι. Αλλά για να το κάνει αυτό πρέπει πρώτα να πει ότι ναι, δεν τα καταφέρω, μπορείς να με βοηθήσεις αυτό. Και για να γίνει αυτό θα ξεκινήσει από πολύ μικρά βήματα. Και άρα θα δώσει και πατήματα να αρχίσει να χτίζει σχέσεις. Γιατί μας είπε στην αρχή ότι ναι, συνήθως δεν εμπαθύνουν στις σχέσεις τους. Ακόμα μπορεί, είναι άνθρωποι που έχουν οικογένεια, έχουν παιδιά, αλλά υπάρχει ένα κράτημα, ένα συναισθηματικό κράτημα. Όχι ακριβώς ψυχρότητα, αλλά δεν συνδέονται. Θα σου περιγράψουν συνήθως αυτοί οι άνθρωποι ότι τον αγαπώ, αλλά δεν νιώθω αυτή τη σύνδεση. Είναι σαν να τη νιώθω, σαν την αγάπη να τη σκέφτομαι, να μην τη νιώθω. Σκέφτομαι ότι τον αγαπώ, δεν νιώθω ότι τον αγαπώ. Έχουν ένα συναισθηματικό κράτημα συνήθως αυτοί οι άνθρωποι. Με τον εαυτό τους το νιώθουν το ίδιο. Ναι, γιατί φαντάσου, αν τα διαχωρίσουμε, υπάρχει ένας εαυτός που μας κρίνει συνέχεια και σου λέει κάνε αυτό, κάνε το έτσι, κάνε το αλλιώς. Οπότε εκεί τι αγάπη ακριβώς να υπάρχει? Υπάρχει πάλι και εκεί μια απόσταση. Με ένα κριτή να είναι από πάνω και να υποδεικνύει διαρκώς πώς πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Ναι. Και να υπάρχει ένα άλλο κομμάτι που λέει μα δεν αντέχω. Μα αντέχεις, είσαι πολύ δυνατός, θα τα καταφέρεις, πάντα τα καταφέρνεις, συνέχισε. Μα θέλω λίγο να ξεκουραστώ, θα το κάνεις αυτό αργότερα, τώρα δεν είναι η κατάλληλη στιγμή. Ωχ, μα του λες σταμάτα να μιλάς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Γιατί αγώθηκες? Γιατί θα βάλω τα κλάματα. Οπότε, θα δούμε ότι υπάρχουν δύο τέτοια κομμάτια. Εκεί τώρα χρειάζεται να αρχίσουμε να δίνουμε λίγο παραπάνω δύναμη στο άλλο το κομμάτι που θέλει να είναι εντάξει, να έχει δικαίωμα, να νιώθει ευάλωτο, ευαίσθητο, κουρασμένο. Ανθρώπινο, αληθινό. Ναι, εκεί χρειάζεται τώρα σε αυτό να δώσουμε φωνή. Γι' αυτό λέω ότι χρειάζεται να αρχίσουμε να ζητάμε χάρες. Και εκεί αρχίζει σιγά σιγά να έρθει μια ισορροπία. Αλλά αυτό, Ανδριανή, θέλει δουλειά. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάλι πρέπει να του δώσεις χρόνο. Δεν είσαι ο Σούπερμαν και η Σούπεργούμαν που θεωρούσες ότι ήσουν και τα λύνεις και τα τακτοποιείς όλα μέσα στα επόμενα λεπτά. Πρέπει να δώσεις χρόνο να ξαναγνωριστείς με τον εαυτό σου, να του δώσεις λίγο φωνή. Γιατί αν πάμε πίσω-πίσω τη συζήτησή μας, όλο αυτό ξεκινάει από το ότι είμαστε πολύ μακριά από την πραγματική μας φύση, από αυτό που πραγματικά μας κάνει χαρούμενος και αυτό που είμαστε εμείς. Και έχουμε φύγει χωρίς να το έχουμε καταλάβει, έτσι. Ναι. Δεν το έχουμε επιλέξει. Mm. Δηλαδή, να το ξέρουμε και να μπορούμε να φύγουμε μακριά. Όλοι με έναν τρόπο το κάνουμε αυτό, όλοι με έναν τρόπο. Γιατί πάρα πολύ αυτόματα, ό,τι συμβαίνει μέσα στην οικογένειά μας, το παίρνουμε και το βάζουμε μέσα μας. Ξεχνάμε ότι είναι κάποιο άλλο και είμαστε σίγουροι, το κάνουμε πλέον δικό μας. Για να δούμε τι είναι δικό μας και τι δεν είναι, χρειάζεται αυτό το σταμάτημα. Δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που έχουν βάλει πάρα πολλά ξένα στοιχεία μέσα τους και έχουν πει στον εαυτό τους ότι είναι δικά τους. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν να κάνουν λίγο παραπάνω και πιο δύσκολη δουλειά. Γιατί έχουν χτίσει μια ταυτότητα η οποία δεν είναι, έχει πολλά στοιχεία ξένα προς αυτούς. Και πρέπει να το σπάσουν όλο αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Ναι, αλλά γίνεται.
Βέβαια γίνεται. Βέβαια γίνεται, αλλά είναι, Ανδριανή, πού θα εστιάσουμε την ενέργειά μας πάλι. Θα την εστιάσω στο να συντηρώ τον εγκλωβισμό ή θα την εστιάσω να κάνω την προσπάθεια που χρειάζεται για να εξελιχθώ και να γίνω άνθρωπος που είναι να είμαι. Οπότε εκεί πάλι είναι, το έχουμε ξαναπεί και αυτό, είναι δύσκολο και το ένα, δύσκολο και το άλλο, αλλά σε άλλα σημεία σε φέρνει. Το ένα όμως έχει προοπτική, το άλλο έχει αυτό που ξέρεις, το γκρι, το μίζερο, διάλεξε. Ναι, είναι ένας πάλτος. Ενέργεια καταβάλεις και στο ένα και στο άλλο. Και επίσης, κάτι πάρα πολύ σημαντικό που ξέχασα να πω, είναι ότι στην άτυπη κατάθλιψη, επειδή ακριβώς οι άνθρωποι δεν εκφράζονται, σωματοποιούν πάρα πολύ. Δηλαδή θα δούμε ότι έχουν προβλήματα στον αυχένα, στην πλάτη, γαστρεντερικά, προβλήματα με το στομάχι. Mm. Είναι άνθρωποι οι οποίοι σωματοποιούν πάρα πολύ. Και έχουν πολλά θέματα σωματικά, τα οποία δεν έχουν μια παθολογική εξήγηση. Ναι. Ναι. Πώς σου λένε, ναι, είμαι κουρασμένος. Ναι, έχουν συχνά τέτοια θέματα. Προβλήματα, τα οποία δεν έχουν κάποια παθολογική εξήγηση, αλλά τα έχουν. Ματουλά, αν πούμε ότι, okay, δίνω το χρόνο στον εαυτό μου, κάνω αυτό το pause και σκέφτομαι. Πού είμαι, αυτό που είμαι με κάνει να νιώθω καλά. Εισπράττω χαρά και ικανοποίηση από την καθημερινότητά μου, από τις σχέσεις που έχω χτίσει, από τη δουλειά που έχω. Είμαι καλά μέσα μου. Ξέρω τι μου γίνεται. Και συνειδητοποιήσουμε ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δεν είμαι καθόλου κοντά σε αυτό που είμαι στην πραγματικότητα. Αρκεί να το συζητάω με τον εαυτό μου. Ή πρέπει οπωσδήποτε να μπει στο παιχνίδι και ένας ειδικός. Καλό θα ήταν. Καλό θα ήταν αν σε αυτή την πορεία πρώτα απ' όλα χρειάζεται να το συνειδητοποιήσουμε. Αλλά για να πάμε στον ειδικό, πρώτα πρέπει να το παραδεχτούμε. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα. Αφού πια το παραδεχτούμε, εάν εκεί μας δυσκολεύει, επειδή είναι μια διαδικασία δύσκολη και πάρα πολύ εύκολη, θα πάμε να αποφύγουμε, όπως λες. Όχι ότι δεν θα το κάνουμε τον ειδικό, αλλά υπάρχει λίγο εκεί κάποιος άνθρωπος να μπορέσει να αγκαλιάσει και αυτή την αποφυγή, λίγο να μας το υπενθυμίσει, λίγο να δει, έλα, κοίτα τι πας να κάνεις πάλι, να βρούμε λίγο το μοτίβο που κάνουμε. Είναι καλό να βοηθήσει ένας ειδικός σε αυτή την περίπτωση. Είναι πάρα πολύ καλό, γιατί είναι μια διαδικασία στην οποία ο ειδικός έρχεται εκεί να σε υποστηρίξει, επειδή ακριβώς είναι μια δύσκολη διαδικασία. Και που πολλές φορές σε αυτό το καινούριο μονοπάτι, επειδή είναι τρομακτικό, είναι ωραίο να το κάνουμε με παρέα. Είναι λιγότερο τρομακτικό. Πάλι δικό σου είναι το μονοπάτι. Εσύ θα το διανύσεις, αλλά έχεις εκεί έναν άνθρωπο δίπλα να σου λέει ότι ωραία, καλά το πας. Για κοίταξε και από εδώ, μήπως από αυτή τη διαδρομή δεις κάτι άλλο, αν δεις ότι από αυτή που πας φτάνει σε αδιέξοδο. Εσύ όμως θα τα δεις. Δεν θα τα δει ο ειδικός για σένα. Μα αυτή εσύ είναι η δουλειά θα τα του. Ναι. Και μ' αρέσει πολύ που το λες αυτό, γιατί όσες φορές συζητάω με ανθρώπους που ζορίζονται και χρειάζονται μία βοήθεια, η κοινή απάντηση πολλές φορές είναι «Okay, τι θα μου κάνει ο ειδικός, εγώ πρέπει να τα βρω, είναι δικό μου θέμα, εγώ πρέπει να το λύσω». Ναι, ναι, ναι. Και εννοείται ότι εσύ θα το λύσεις. Mm. Είναι δική σου η ευθύνη. Αλλά ο ειδικός λίγο θα σε βοηθήσει να βρεις το μονοπάτι, ας πούμε. Ναι. Αυτό. Ή να σε βοηθήσει. Δεν θα στο λύσει το πρόβλημα. Όχι, όχι. Ούτε θα σου πει από πού πρέπει να πας. Εσύ έρχεσαι και λες ότι εγώ από εκεί που πάω δεν είναι πια εντάξει για μένα. Θέλω να βρω πού θα πάω από εδώ και πέρα και χρειάζομαι τη βοήθειά σου μέσα σε αυτή την πορεία. Ο ειδικός θα είναι ο άνθρωπος που θα έρθει να σου κάνει τις κατάλληλες ερωτήσεις για να μπορέσει να αναδείξει την αλήθεια που έχεις εσύ μέσα σου. Δεν θα σου πει ποια είναι η αλήθεια. Δεν πάμε δηλαδή να δημιουργήσουμε μια εξαρτητική σχέση με τον ειδικό, όπου ο ειδικός πάλι. Τι να κάνω σήμερα, για πες. Ναι, είναι τι απόφαση να πάρω. Ναι, είναι ο πλέον κατάλληλος να σου απαντήσει για το ποια πρέπει να είναι η ζωή σου. Δεν είμαστε κατάλληλοι να απαντήσουμε σε αυτό. Ο άνθρωπος είναι κατάλληλος να απαντήσει σε αυτό και εμείς απλά τον διευκολύνουμε σε αυτό. Αυτή και μόνο είναι η δουλειά μας. Το μονοπάτι είναι δουλειά του ανθρώπου. Και εμάς αυτή είναι η δουλειά μας, των ανθρώπων, όχι των ειδικών. Είναι η δουλειά μας αυτή. Βρες πού θέλεις να πας. Μέσα μας ξέρουμε. Απλά παιδευόμαστε γιατί το αποφεύγουμε. Και πραγματικά, δηλαδή, θέλω να το πω μέσα από την καρδιά μου αυτό το πράγμα σε όλο τον κόσμο. Ακούγεται λίγο χαζό, αλλά είναι αλήθεια. Όταν νιώθεις ότι είσαι σαν τη γάτα μέσα στο κλουβί και δεν σου πάνε καλά τα πράγματα, κάνε κάτι γι' αυτό. Μην μένεις με το φόβο σου. Βρες τη ζωή σου. Δηλαδή, το ακούς και λένε, βγες έξω και κυνήγα τη ζωή. Μας αφορά όλους τελικά, μας όσο κλεισέ κι αν είναι. Απλά ακούγεται έτσι αυτό το βγες και ακούγεται ναι, εύκολα, okay, αλλά δεν και είναι. Και είσαι ο νικητής και όχι. Θα πάω να κερδίσω τη ζωή. Δεν είναι, θέλει δουλειά, δεν, αλλά δεν είναι αυτό είναι το νόημα. Δεν είναι.
εύκολο, αλλά είναι πολύ, πολύ, πολύ οικοδομητικό σε βάθος χρόνου. Πάρα, πάρα πολύ. Δηλαδή έχει μια δύσκολη πορεία, αλλά στο τέλος οι άνθρωποι νιώθουν έτσι αυτή την πληρότητα, το γέμισμα. Ναι. Είναι ήρεμοι, αυτό βασικά. Ευτυχισμένοι δεν μπορούν να είμαστε συνέχεια. Αλλά αυτό που βλέπω από ανθρώπους που έχουν κάνει μια πορεία και έχουν καταφέρει και έχουν αλλάξει πράγματα στη ζωή τους με πολύ πόνο, είναι το ότι πλέον μπορούν να αγκαλιάζουν τα πάντα στη ζωή τους και τα πάντα σε σχέση με τον εαυτό τους. Τα πάντα. Και αυτό είναι τόσο λυτρωτικό. Ναι, δεν είναι ότι σταματούν να είναι θυμωμένοι, αλλά μπορούν να το αγκαλιάζουν, να καταλαβαίνουν. Ναι, είναι εντάξει. Το νιώθω. Είναι εντάξει. Είναι εντάξει είναι τώρα εντάξει. Και η κουβέντα μας είναι εντάξει. Είναι αρκετή είναι για σήμερα, γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ, Ματούλα. Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλό βράδυ να έχετε. Σκεφτείτε τα λεπτά που σας είπαμε. Ναι, για σας τα είπαμε. Καληνύχτα.